Κραυγοί απόγνωσης εκπέμπουν οι πλημμυροπαθείς στην Ισπανία που έχασαν τα πάντα από το τραγικό χτύπημα της κακοκαιρίας. Με ολόκληρο τον πλανήτη να υποκλίνεται στο μεγαλείο ψυχής των χιλιάδων εθελοντών που προσφέρουν αυτή την πολύτιμη βοήθεια. Πάμε να δούμε το συγκλονιστικό διπορικό της Ειρήνης Ζαρκαδούλα. The water comes and you can see the level. It's approximately one meter. Κάτοικος της Βαλένθια που επέστρεψε στο σπίτι του μιλά στην απεσταλμένη του Sky Ειρήνη Ζαρκαδούλα για τις δραματικές ώρες που έζησε. The most dramatic situation was due to the it happened in the rush hour when all the traffic was in the streets and we was very lucky here in this area. You can see the disaster, but we can consider that we are very lucky because we save ourselves and my sons. But λυγίζει. Η σκέψη του είναι σε όσους δεν στάθηκαν τυχεροί όπως εκείνος και τα παιδιά του. Sorry. No, I understand, but everything is destroyed. No, there are other villages that they have a lot of troubles, and then well, they are still digging and finding a lot of bodies. Το σπίτι του είναι σε αυτή την κατάσταση με τη βοήθεια των εθελοντών που έφτασαν στην περιοχή. Ακούραστοι για ακόμη μια ημέρα συγκεντρώνονται στα σημεία που έχουν οριστεί. Βρισκόμαστε στο συντονιστικό κέντρο από όπου ξεκινούν οι εθελοντές για να μεταβούν στις πληγήσεις περιοχές. Με σκούπες, φτιάρια, κουβάδες και ό,τι μπορούν μεταβαίνουν στα πούλμαν και εν συνεχεία στους ανθρώπους, στους συμπολίτες τους που τους έχουν ανάγκη. Η situation είναι πιο difficile, πιο triste. Les personnes sont sans recours, sont sans eau, sans aliments. Από τις 7.30 το πρωί σχηματίζονται ουρές στο συντονιστικό κέντρο και ετοιμάζονται να επιβιβαστούν στα λεωφορεία και να μεταφερθούν στις περιοχές που έχουν χτυπηθεί. Βρισκόμαστε σε ένα από τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους εθελοντές στις πληγήσεις περιοχές. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε σε ποια περιοχή πηγαίνουμε. Θα το μάθουμε μόλις φτάσουμε, αυτό είπαν οι διοργανωτές. I wanted to help because I feel that it's what's important if you live in the community, if you live in Valencia. Everyone maybe knows someone who's been affected. Φτάσαμε στο Καστελιάρα, ακολουθώντας το λεωφορείο που μετέφερε τους εθελοντές. Τώρα, με την βοήθεια των συντονιστών, θα κατευθυνθούν σε σημεία που μπορούν να βοηθήσουν. Σηκώνουν μανίκια και ξεκινούν δουλειά. Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά συγκεντρώνεται η ανθρωπιστική βοήθεια. Το γήπεδο της Βαλένθια έχει μετατραπεί σε στρατηγείο για τη συλλογή της ανθρωπιστικής βοήθειας που μεταφέρεται στις πληγήσεις περιοχές. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έρχονται εδώ, φέρνουν ό,τι μπορεί ο καθένας, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους που αυτή τη στιγμή έχουν πληγεί από τις φωνικές πλημμύρες. I was in shock, honestly. I mean, I've never experienced anything like this. And just to see everybody, all the people of Valencia coming over here, coming to Mestalla to just give whatever they can give, it's heartwarming to me. Και δεν είναι μόνο τα ρούχα και τα τρόφιμα. Αυτός ο άνδρας προσέφερε το φορτηγό του προκειμένου να μεταφερθούν οι κούτες στις πληγήσεις περιοχές. Mi hijo pertenece al equipo de comunicación de Valencia y me llamó Cal. Papá, necesitamos equipo, necesitamos trabajo, necesitamos camiones y es lo que hemos aportado en el día de hoy. Τα φορτηγά γεμίζουν και εν μέσω χειροκροτημάτων από τους εθελοντές ξεκινούν το δρομολόγιο για να φτάσουν κοντά σε όσους τα έχουν ανάγκη.